Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2023, ως ΚΚΕ είχαμε πει ότι το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία δεν συνιστά λευκή επιταγή από το λαό και ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα αναμετρηθεί με τις συνέπειες της πολιτικής της και με ένα ανερχόμενο ρεύμα λαϊκής αμφισβήτησης. Γιατί το λέγαμε αυτό? Γιατί προφανώς η φτώχεια, η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας με τελευταία κρούσματα από τη μια μεριά το νόμιμο φακελάκι των απογευματινών χειρουργείων και από την άλλη μεριά τα ιδιωτικά ΑΕΗ, η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και μάλιστα σε ρόλο σημεοφόρου, τα κρατικά εγκλήματα όπως αυτά των Τεμπών, των Πλημμυρών στη Θεσσαλία ή των Πυρκαγιών στην Εύβοια, στον Εύρο και αλλού, όλα αυτά και πολλά ακόμη δεν θα μπορέσουν να γίνονται για πολύ ανεκτά και πολύ περισσότερο να τα κρύβετε ή να τα δικαιολογείτε με την επίκληση των διεθνών εξωγενών παραγόντων, των διαχρονικών παθογενειών, όπως είπε πριν ο κύριος Γεραπετρίτης, ή των ανθρώπινων λαθών και πάει λέγοντας. Σήμερα λοιπόν είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο και η αποκρουστική άθλια και εξόφθαλμη προσπάθεια συγκάλυψης που επιχειρήσατε για το έγκλημα των Τεμπών δεν ήτανε παρά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της λαϊκής οργής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι αγώνες μόνο του τελευταίου τριμήνου, οι αγώνες των φοιτητών και της νεολαίας, της αγροτιάς, το εργατικό και λαϊκό ξέσπασμα στην απεργία της 28ης Φλεβάρη, ένα χρόνο ακριβώς μετά το έγκλημα των Τεμπών και παρά την υπονομευτική προσπάθεια της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, ήταν οι πιο μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Και κάτι περισσότερο, αυτοί οι αγώνες συναντήθηκαν και ενώθηκαν κάτω από το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής του λαού. Αυτή λοιπόν η λαϊκή μομφή που κατατίθεται καθημερινά είναι αυτή που δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί και θα σας φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση το επόμενο διάστημα. Άλλωστε ο λαός, ακόμη και οι δικοί σας ψηφοφόροι, λαϊκός κόσμος που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης πριν από λίγο, σε αυτούς προσπάθησε με κάποιο τρόπο να απευθυνθεί, όλοι αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά πλέον τι έχουν να αναμένουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη συνέχιση και την επιτάχυνση της ίδιας πολιτικής που προστατεύει τα κέρδη των λίγων έναντι των αναγκών των πολλών. Αυτή είναι η αποστολή που σας έχουν αναθέσει τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, όπως λέτε κι εσείς, όσο κι αν χαλάτε τις καρδιές σας με κάποιους από αυτούς και οι καρδιές που χαλάνε μπορεί να φτιαχτούν το επόμενο διάστημα. Και αυτή η αποστολή που έχετε αναλάβει αξιοποιεί όλα τα μέσα και το καρότο και το μαστίγιο και όσο το καρότο, δηλαδή η παραπλάνηση, δεν πολυπιάνει πλέον, θα χρησιμοποιείτε όλο και περισσότερο το μαστίγιο του αυταρχισμού, της συγκάλυψης, της χειραγώγησης, του κινησμού και πάει λέγοντας. Δεν έχει να κάνει συνεπώς μόνο με το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης όλα όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Έχει να κάνει με κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Έχει να κάνει με τη βαρβαρότητα της πολιτικής σας που μόνο μέσω τέτοιων μεθόδων και τέτοιων πρακτικών μπορεί να σταθεί και να υλοποιηθεί. Να γιατί, από την άλλη μεριά, είναι κατά τη γνώμη μας παντελώς άσφαιρη και βολική η μομφή που απευθύνουν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και τα άλλα κόμματα. Ποια είναι η βασική κατηγορία που σας απευθύνουν? Είναι αυτή που περιέχεται στην κατακλίδα της πρότασης δυσπιστίας που συνυπέγραψαν. Ότι δηλαδή με ευθύνη της κυβέρνησης η Ελλάδα μοιάζει όλο και λιγότερο με ευρωπαϊκή χώρα, προφανώς χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το ευρωπαϊκή είναι κάτι πολύ πιο ευρύ. Τι εννοείται λοιπόν με αυτό?
Εννοείται ότι υπάρχει μια κανονικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνηθίζεται να λέτε, που είναι δημοκρατικό, που είναι φιλολαϊκό σύγχρονο και ότι η κυβέρνηση αποτελεί μια παρέκκληση από αυτή την όμορφη κανονικότητα. Λοιπόν, αυτός ο εξοραϊσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο, όχι στον Μητσοτάκη, αλλά στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί τελικά εσάς δεν σας ενδιαφέρει ο πυρήνας και η ουσία της πολιτικής, αλλά ποιος καλείται να την εφαρμόσει κάθε φορά. Εμείς αντίθετα, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, δεν σας απευθύνουμε μομφή ότι είστε τα μαύρα πρόβατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι είστε τα καλά παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δική μας μομφή. Σας κατηγορούμε για την πράσινη μετάβαση και τα χρηματιστήρια ενέργειας, που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας της ακρίβειας και είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας κατηγορούμε για την πολιτική της εμπλοκής στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, για τη στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι με κρυφές και φανερές συμφωνίες, όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας κατηγορούμε για την ολέθρια πολιτική κόστους ωφέλους που εφαρμόζεται σε όλες τις κρίσιμες υποδομές, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές μέχρι τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι η επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα γνωστά τραγικά και εγκληματικά αποτελέσματα. Για τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων και την κατακρίμνηση των μισθών με αυτό το άθλιο θεσμικό πλαίσιο του κρατικού καθορισμού του κατώτατου μισθού, που είναι έργο όλων σας. Συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζετε και εσείς. Σας κατηγορούμε για την υλοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής που ψηφίσατε όλοι μαζί, οδηγώντας στο ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και στην παντοκρατορία των εμποροβιομήχανων που καθορίζουν τις τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι με κριτήριο τα συμφέροντά τους. Για την απάτη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας που σύμφωνα με ψήφισμα που πάλι υπογράψατε όλοι σας, τα λόμπι είναι αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της δημοκρατίας. Και κάνουμε και μια παρένθεση. Όταν η κυρία Κεραμέως έφερνε τον γνωστό νόμο της επιστολικής ψήφου, τι επικαλούνταν εδώ στη Βουλή? Επικαλούνταν τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Και όταν το ΚΚΕ απαντούσε και έλεγε ότι αυτές οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλά φαινόμενα χειραγώγησης, νόθεσης ψήφου, διασποράς, διαρροής προσωπικών δεδομένων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δίνανε άλοθη στην κυρία Κεραμέως, ψηφίζοντας τον νόμο για την επιστολική ψήφο και αλλάζοντας μετά θέση στην Ολομέλεια όταν επιχείρησε να το επεκτείνει και στις βουλευτικές εκλογές. Όλα τα παραπάνω λοιπόν, όλα τα παραπάνω, αυτά που αναφέραμε, και είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι η κανονικότητα ή είναι η εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι η κανονικότητα. Είναι η κανονικότητα που εφαρμόζουν και οι δεξιές κυβερνήσεις και οι σοσιαλδημοκρατικές και οι ακροδεξιές τύπου κυβέρνηση Μελώνη, γιατί και την ακροδεξιά την χωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην ξεχνάμε ποιος τροφοδοτεί την ακροδεξιά, και είναι αυτή η κανονικότητα που έχει βγάλει στο δρόμο τους εργαζόμενους, τους λαούς της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η κανονικότητα όλων σας. Και η κυβέρνηση δεν αποτελεί εξαίρεση, αποτελεί κομμάτι αυτής της βάρβαρης κανονικότητας. Το κρίσιμο λοιπόν για μας είναι, μαζί με την μομφή, με το δικό μας σκεπτικό που απευθύνουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτοί οι αγώνες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να αποκτήσουν ακόμη πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να αμφισβητήσουν τις αιτίες των προβλημάτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον δρόμο ανάπτυξης, την εξουσία και την οικονομία του κεφαλαίου, και αντικειμενικά
εν ώψη και της μάχης των ευρωεκλογών, αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από την αποδυνάμωση, την μεγάλη αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των κομμάτων και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, που είναι ο συνεπής και αταλάντευτος αντίπαλος αυτής της πολιτικής.